Δεν έχουν τέλο τα σοβαρά τροχέα στα χανιά. Διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου από χτε το βράδυ. Ένα 17χρονο, ο νεαρό δικυκλιστή, τραυματίστηκε όταν έπεσε θύμα τροχαίου στον επαρχιακό δρόμο του Πλατάνου Κισάμου στι 5.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αγροτικό όχημα διεκομίσθη από την περιοχή της Κισάμου χθες το βράδυ. Νεαρός 17χρονος σε πολύ σοβαρή κατάσταση φέροντας κρανογκεφαλικές κακώσεις αιτία τροχαίου ατυχήματο. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι από τους νευροχειρουργούς του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Είναι ακόμα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο που έρχεται να προσθεθεί σε μια πλιάδα πολύ σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που έχουμε αυτή τη χρονιά. Στο σημείο της σύγκρουσης επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν οι αρχές, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες ο νεαρός δεν φορούσε κράνος και μετά την πρόσκρουση εκτινάχθηκε από το δίκυκλο και χτύπησε στο κεφάλι σε αντικείμενο που κάτι προεξήχε, με αποτέλεσμα να του τρυπήσει κυριολεκτικά το κρανίο. Εχτύπησε σε μία επιφάνεια όπου προεξήχε, μου είπαν, κάποιο ε, αντικείμενο το οποίο ουσιαστικά του τρύπησε το, το κεφάλι του, κάνε μία μεγάλη οπι ε, οπή και εκεί είναι η, σοβαρότητα του, η μεγάλη σοβαρότητα του τραύματος που φέρει. Εν τω μεταξύ, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και ο 64χρονο δικυκλιστή, που τη Δευτέρα το μεσημέρι τραυματίστηκε σε τροχέο στον κόμβο των Μουρνιών. Φέρει τραύματα και στο κεφάλι και στο θώρακα και στην σπονδυλική στήλη. Ε, ναι, πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό. Ε, το αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον επανέφεραν στο τμήμα εμπειγόντων περιστατικών και στο τμήμα αναζωογόνηση διασωληνώθηκε γρήγορα, υπευλήθη στου απεικονιστικού και αυτό νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και, έχει, και απολαμβάνει τη φροντίδα των γιατρών τη μονάδα συντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και των νοσηλευτών βέβαια. Την προσοχή των οδηγών και την τήρηση του κώδικα οδική κυκλοφορία ζητά για μία ακόμη φορά ο διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα. Καθώ από την αρχή του χρόνου, με τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των γιατρών, έχουν σωθεί 10 άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ, αλλά περισσότεροι δυστυχώ έχουν καταλήξει ω θύματα τροχαίου, είτε στο σημείο είτε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, και σε κάποιου έχουν μείνει σοβαρέ και μόνιμε αναπηρίε. 10 παιδιά, σκελολεξία, 10 νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά τα σώσαμε. Αλλά δυστυχώ όμω ήταν και παιδιά και άλλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μα που έφυγαν αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό που για άλλη μια φορά θέλω να πω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, τήρηση, αυστηρή τήρηση του κώδικα οδική κυκλοφορία. Και πάντα δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιει.